Στην πόλη της Κοζάνης βρέθηκε σήμερα το πρωί ο γνωστός πολιτικός επιστήμον και συγγραφέας Μιχάλης Χαραλαμπίδης, ο οποίος μίλησε στη στέγη Ποντιακού Ελληνισμού προσκεκλημένου στις Ευξήνου Λέσχες με θέμα από το δικαίωμα στη μνήμη στο Ποντιακό ως ευρωπαϊκό και μικρασιατικό ζήτημα. Παράλληλα, ο ίδιος αναφέρθηκε και στην πολιτική κατάσταση της χώρας με αναφορές και στη δική του πολιτική διαδρομή. Ας παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Μιχάλη Χαραλαμπίδη. Το Ποντιακό είναι ένα οικουμενικό ευρωπαϊκό ζήτημα. Συμφωνείτε μαζί μου ότι δεν μπορώ να απαρνηθώ μια διαδρομή, μεγάλη διαδρομή, πολιτική διαδρομή, μια μεγάλη ιστορία που ειδικά κρίθηκε την περίοδο της δικτατορίας όταν πέρασα το Ιόνιο διαφεύγοντας από την Ελλάδα. Από εκεί διαμόρφωσα μια άλλη σχέση με την πατρίδα μου, με την πόλη, ή πρέπει να πω συνειδητοποίησα και άρχισα να ολοκληρώνω περισσότερο στη διαδρομή μου και στη ζωή μου αυτό που οι Έλληνες θεωρούσαν άνθρωπο, τον πολιτικό άνθρωπο, ο οποίος δεν μπορούσε να γίνει νοητός εκτός της πόλης. Ο Έλληνας άνθρωπος ήταν ο ασκητής της πόλης. Αυτό είναι ο πολιτικός άνθρωπος. Αυτό το κρατήστε, αυτό το ασκητής, αυτό πέρασε μετά στον ασκητισμό, σε μια άλλη σχέση, μιλώ για την Εκκλησία. Έτσι λοιπόν οφείλω να το πω, είμαι υποχρεωμένος να το πω μετά από όλον αυτόν τον κατακλυσμό που έγινε, γιατί η χώρα μας ζει εδώ και καιρό έναν κατακλυσμό. Οφείλω να καθορίσω τη σχέση μας, την ηθική κυρίως, αλλά και την πολιτική. Δεν μπορεί να νοηθεί η πολιτική εκτός της ηθικής. Έτσι λοιπόν, οφείλω να σας το πω ότι σας προειδοποίησα πολλές φορές. Αυτό δεν έχει συμβεί σε πολλούς λαούς και σε άλλες περιόδους της ιστορίας. Να υπάρχει ένας άνθρωπος ή μια ομάδα ανθρώπων που στη συγκεκριμένη περίπτωση επί 40 χρόνια σας έλεγα τι θα γίνει. Ας πούμε το 80 είπα, 81, ασυμβίβαστο ανάμεσα στις κυβερνητικές και κομματικές θέσεις για όλους. Και δεν το είπα μόνο, το έκανα πράξη. Όλοι ξέρουν που μπορούσα να γίνω συλλέκτης υπουργικών θόκων. 40 χρόνια να έχω κάνει μια πολύ μεγάλη συλλογή και να έχω 40 φωτογραφίες στο σπίτι μου αυτών των υπουργικών θόκων. Αλλά θα ήμουν αναξιόπιστος και ευτελής αν μιλούσα για το ασυμβίβαστο, αλλά ταυτόχρονα συμμετείχα στις κυβερνήσεις.